Γεια χαρά. Για πάμε. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργαρα. Καλησπέρα. Δημήτρης από Λάμια, μισός Μακεδόνας. Καλώς ήρθατε. Παρακολούθησα τη συνέντευξη που είχες δώσει στην Ελεονόρα προχθές. Ναι. Επιτρέψτε μου να σου πω ότι ήταν μια συνέντευξη που όταν την ακούς σε πονάει, ρε παιδί μου. Αλλά και συνάμα στέλνεις και ένα μήνυμα ζωής στον κόσμο μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Και απ' την άλλη είναι ωραίες συνέντευξεις αυτές, δηλαδή και για το κοινό. Να μάθουμε, δηλαδή, μαθαίνουμε περισσότερα για αυτόν που ακούμε καθημερινά στα ραδιόφωνα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και τηλεοράσεις που τον βλέπουμε. Είναι και για το κοινό αυτές οι συνέντευξεις. Τώρα για την Εθνική Ελλάδος. Είναι εμβατήριο για τη συνέχεια της Εθνικής. Αυτά τα δύο μάτς που έπαιξε με την Εθνική Ιταλίας και με την Εθνική Βοσνίας. Δηλαδή, είχαμε δύο παιχνίδια. Το πώς αμυνόμαστε με την Εθνική Ιταλίας. Το πώς θα παίζουν δηλαδή με μια παγκόσμια μεγάλη δύναμη και με μια ομάδα που την έχουμε, όπως είναι η Βοσνία. Δηλαδή παιχνίδι υπεροχής. Δεν ήταν αυτό εδώ η παιχνίδι, το ένα μάτς με τη Βοσνία ήταν μάτς υπεροχής. Ναι, βασικά. Και το άλλο ήταν αμυντικογενές. Όμως πόσο ωραία βγαίναμε μπροστά. Δηλαδή σου είχα πάρει τηλέφωνο στο μάτς με την Ιταλία και σου είχα πει ότι μ' άρεσε με ένα εθνική. Είχε δείξει καλά στοιχεία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε Ολυμπιακό Σόφι. Και όπως είπες και εσύ χθες, είναι το μάτς αγωνιστικής. Βέβαια. Και είναι το μάτς αγωνιστικής, γιατί όποιος παίζει καλή μπάλα γι' αυτό. Και από ΑΕΚ και από. Που μπορεί να αποδειχθεί μάτς πλάκας, να το πάρει ο Ολυμπιακός για καλαμπούρι, έτσι. Από τον Ολυμπιακό. Αυτό το μάτς, Γιώργο, όπως και εσύ, από τον Ολυμπιακό, ξέρω. Και από τον Όφι. Και από τον Όφι. Εντάξει, όταν παίζει στο Καρασκάκι, πιο πολύ από τον Ολυμπιακό. Και από τον Όφι. Από τον θυμάμαι ένα μάτς τώρα που είπες Καραϊσκάκη. Ένα μάτς Ολυμπιακός Όφι. Και έδινε Ολυμπιακός 4-0. Ξέρεις πόσο ήρθαν? Μου πεις 4-4. 4-5. Τι λες τώρα, πότε έγινε αυτό? Α, με νιόπλια Όφι. Τότε είχε ο Μαδάρο. Θυμάμαι και τον πες και το σεντρεφόρ του Όφι. Τον ξένο. Ήταν ο Ίσης, ο Βέρα. Ναι, είχε ένα, δεν το θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα. Ένα Σέρβο, ένα Σέρβο. Άρα, μπράβο, ένα Σέρβο. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Βεβαίως. Καλησπέρα, Γιώργο μου, και καλώς απόγευμα. Χαίρομαι πολύ που σε ξανακούω. Παναγιώτη είναι το όνομά μου, τα έχουμε ξαναπεί λίγες φορές. Δεν παρεμβαίνω και πολύ, βέβαια, αλλά και λόγω δουλειάς. Αλλά σήμερα πιέστηκα πολύ, γιατί είναι μετά από εφημερία, να κρατηθώ ξύπνιος να σε πάρω να μιλήσουμε λίγο. Όταν λες εφημερία, τι εννοείς? Σε νοσοκομείο κάνω την ειδικότητά μου. Τι ειδικότητα? Ψυχίατρος. Αυτή είναι η ειδικότητα που δείχνεις παρά, θυμάσαι. Ψυχίατρος. Τι να κάνω. Έλα να κάνεις καλά τον φίλο μου τον Θάνο. Στη σκουφά ακόμα, δεν έχεις εσύ. Ψυχίατρος. Απλά... Ναι, για να σου το πω λίγο, για να μην καθυστερήσω και πολύ. Βέβαια, δεν μου αρέσουν πολύ τα φάρμακα. Εγώ θα εκπαιδευτώ ψυχαναλυτικά, να σου το πω έτσι. Δεν είμαι υπέρ των φαρμάκων. Είμαι πιο θεαμοβιαστική και αυτά. Ναι. Αν καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν μου αρέσει να είμαι κλινικό ψυχιατρό, να το πω έτσι. Απλά πρέπει να το κάνω λόγω ιατρικής. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, μια επέκταση από τη ειδικότητα. Βεβαίως. Παιδοψυχίατρος. Παιδοψυχίατρος, ναι, είναι κάτι που το σκεφτόμουν, γιατί και με τα παιδάκια είμαι. Πάρα πολύ, δηλαδή τα αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είμαι και συναισθηματικός άνθρωπος. Το καλύτερο από όλα αυτό είναι. Θα με καταλάβεις και στην πορεία της κουβεντούλας μας. Απλά, Γιώργο μου, εμένα μου αρέσει να μιλάω αθλητικά και όλες τις φορές που έχω πάρει έχω μιλήσει αθλητικά και έχω κάνει και πολύ ωραίους διαλόγους. Απλά, επειδή νιώθω ότι θα με καταλάβεις, γιατί Γεωργίου μπορεί να ξαναβγεί μετά από 200 χρόνια και βάλε, παρεμβαίνω πολύ συναισθηματικά έντονα. Και γιατί είμαι έτσι σαν άνθρωπος που σου είπα, αλλά όταν νιώθω ότι αδικούμαι και προσβάλλομαι σαν προσωπικότητα. Και αυτό το λέω γιατί εννοούμε αυτό το Πασχάλι. Δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με άλλους. Θα το κάνω μια πρώτη και τελευταία φορά. Και παίρνω όρκο γι' αυτό. Πάνω από αθλητισμούς, πάνω από ποδόσφαιρα, πάνω από μπάλες, εγώ βάζω την προσωπικότητα, την ψυχή και την ανθρωπιά, να το πω έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος. Με το μανδύα του κάνω χιούμορ, του κάνω πλάκα, της ανάλαφρης διάθεσης, να το πω έτσι, από κάτω, όταν αυτά που λες έχουν
κακία, χολή, προσβολή, μίσος, κακοψυχιά, αυτό για μένα δείχνει έναν χαρακτήρα ύπουλο. Και δεν εννοώ μόνο αθλητικά, εννοώ γενικά στη ζωή. Γιατί άμα το κάνεις εκεί, άμα το πάρουμε έτσι, πρέπει να το κάνεις και παντού. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ αηδιαστικό για έναν άνθρωπο. Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα, όχι καλύτερα, ψέματα, λάθος μου. Είναι χειρότερο να σου βγάζει ένας άνθρωπος εμετικά συναισθήματα παρά θυμό. Γιατί ο θυμός θα φύγει. Π.χ. τι εννοώ. Με τον Ελιονούση, με τέτοιους ως νοπαδούς, με το που τους ακούω, ξενερώνω και νευριάζω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όπως έχεις πει και εσύ, γιατί τυφλοί είναι, τυφλοί θα παραμείνουν. Δηλαδή θα λένε ότι πετάει ο γάιδερος, πετάει, παίρνει και επιβάτες, θα λένε. Όμως και με τον Μπιλ πολλές φορές τον πάει τάξη που ξεφεύγει, γίνεται και αυτός λίγο προσλητικός, αλλά αν τον έχω ψυχολογήσει καλά, αυτός ο άνθρωπος, και εγώ το ξέρω προσωπικά ο Μπιλ, μου δείχνει ένας άνθρωπος πολύ έτοιμος, πολύ συναισθηματικός και πολύ άνθρωπος. Γι' αυτό, εντάξει, λέω, εντάξει, ξέφυγε ο Μπιλ, αλλά δεν μου βγάζει αυτά τα συναισθήματα που βγάζει ο Πασχάλη. Και το λέω αυτό πάνω απ' όλα και το ξεκαθαρίζω, καθόλου οπαδικά, για μένα δεν μετράνε καθόλου αυτά, μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που σου είπα στην αρχή και πιστεύω ότι το κατάλαβες. Για μένα μετράει ο άνθρωπος. Δηλαδή, για να το πω κι αλλιώς και πιο επιστημονικά, να το πω έτσι, χωρίς να το θέλω να το παίξω επιστήμονας. Επειδή τον είχες ρωτήσει τον Πασχάλη για κάτι σεξουαλικό τέλος πάντων και είχε παραδεχτεί ότι αυνανίζεται. Επειδή ο αυνανισμός είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα και για τα δύο φύλλα, από το να βγαίνει στο ραδιόφωνο και να βγάζει αυτό το χαρακτήρα, καλύτερα να αυνανίζεται και να κάνει καλό την υγεία του. Για καλά, γιατρέ! Να σε καλά, Γιώργο. Για καλά, για καλά. Φιλιά. Δεν μου λες, Θάνο, εσύ αν δεν είσαι. Τώρα αυτές οι ερωτήσεις. Γιατί δεν Θάνο. Δεν ξέρω. Ανθρώπινο. Με κομπλάρεις με κάτι τέτοιες ερωτήσεις. Έλα, να απαντήσω. Κάτσε να πάμε στο φίλο μου στη γραμμή. Έλα! Ναι, καλησπέρα, Οικονομάκο. Καλώς τον κύριο Οικονομάκο. Θα σου κάνω μια γενική ερώτηση. Όπως λέμε, γενική τράπεζα, ναι. Λοιπόν. Είσαι ακόμα της γνώμης ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ? Ακόμα εκεί είμαι. Εγώ είμαι της γνώμης ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Οπότε. Για να δούμε ποιος από τους δυο μας θα πέσει μέσα. Δεν έχει να πέσω μέσα, να πέσω έξω, μωρέ. Εγώ κάνω μια εκτίμηση για τον ΠΑΟΚ, εσύ κάνω μια εκτίμηση για τον Ολυμπιακό. Και τι έγινε, αν τον πάω Ολυμπιακός, αν τον πάω ΠΑΟΚ. Έγινε τίποτα. Γεια σου, βέβαια, κύριε Οικονομάκο. Υπάρχουν και τα play-off, βέβαια. Βέβαια υπάρχουν τα play-off. Και ειδικά τα play-out, εκεί μετράνε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι. Έλα. Με ακούς? Ναι. Επειδή είμαι ανενημέρωτος, πότε παίζει ο Ολυμπιακός? Επειδή παίζει την άλλη εβδομάδα Champions League με Αστέρα, παίζει Σάββατο. Παίζει αύριο. Tomorrow, tomorrow. Do you know από tomorrow? Tomorrow. Σήμερα έχουμε Παρασκευή. Τι θέλει να έχουμε εσύ, 8η. Αύριο Σάββατο δηλαδή. Αύριο Σάββατο. Και με τον Αστέρα πότε παίζει? Την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μας επιτυχία. Γεια χαρά. Έλα. Για χαρά. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς είναι. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο? Καλά. Έχετε παίξει πολύ. Το όνομά σας έχει παίξει τη ζωή μου. Τι να σας πω, η μοίρα μου, η άμυρη. Το Γιώργος. Το όνομα το Γιώργος. Γιώργος έχει όχι παίξει. Όχι εγώ. Όχι εσείς φυσικά. Ναι. Αλλά έχει παίξει το όνοματάκι σας και προς τα υπερπέρα, αλλά και προς άγγελος. Πώς γίνεται αυτό? Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Αποκλείεται. Γιατί ακούω μέσα λιγάκι που έχω στο ραδιόφωνο άλλη φωνή? Θα είναι κάποιος άλλος στην άλλη γραμμή γι' αυτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν κολλιόμαι σε τίποτε. Εγώ είμαι από τον Εβοϊκό. Μ' ακούτε? Από δύο μέρους. Ακούω, μην το ξαναμπείς, σας ακούω. Ναι, ναι. Ό,τι είναι de facto, τα χρεώναμε εγώ για πάρτι μου. Δεν πάω να χρεωθώ. Έχω χρεωθεί πόσα χρόνια. Ποια και χρεώνομαι και να σας πω κάτι. Ό,τι το τηλέφωνο υπάρξει θα το χρεωθώ και αυτό. Είναι πάρτι μου. Για μένα. Εδώ με ξέρουν και τα λοιπά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ακούω. Α, υπήρξε καθυστέρηση. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ χαίρομαι που σας ακούω.
Έχω και τέλος πάντων, έχω και κάποια να περαστώ μέσα ωραία πραγματάκια, αλλά δεν ξέρω, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος, αλλά εγώ αν υπάρξει χρόνος, πείτε μου πώς θα χρεώνομαι και θα τα πληρώσω εγώ. Αν υπάρξει χρόνος, γιατί αυτά που έχω περάσει εγώ, που τα έχω ζήσει, είναι δικά μου και για πάρτι μου. Και τώρα που θα δώσω και έναν αγώνα, και ό,τι θέλεις βγει. Αλλά θα τον δώσω τον αγώνα μου. Θα το δώσεις. Και θα έρθουν και τα καναλάκια από δίπλα. Έγινε, επειδή δεν υπάρχει χρόνος. Όχι, δεν θα το κλείσετε. Όχι, δεν υπάρχει. Περιμένουν κι άλλοι να μιλήσουν. Ακούστε με. Έτσι. Ακούστε. Τι είναι αυτό. Εγώ δεν έχω χάσει τίποτε. Ούτε φεστιβάλ, ούτε Ολυμπιακό που είμαι. Ούτε τίποτε. Και θέλω να κερδίζουν όλες οι ομάδες. Δεν είμαι μέσα μου μισητό άτομο. Είμαι με αγάπη. Θνητή. Μ' ακούτε. Ναι. Εγώ αν σας κρατήσω την εκπομπούλα θα τη χρεωθώ εγώ. Εγώ θέλω για πάρτι μου να τη χρεωθώ. Λοιπόν, άκου για πάρτι σου. Ναι, παιδί μου. Άκου για πάρτι σου. Επειδή περιμένουν κι άλλοι, τα λέμε μια άλλη φορά. Ναι. Για χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λες. Μισό λεπτό. Ψυχίατρε, εδώ είσαι. Εσύ που παίρνεις ειδικότητα ψυχίατρου, εδώ είσαι. Έχει πελάτες, μάγκα μου. Έχει πελατάκια. Έλα. Ναι. Σακελαρίδης πλάγιος θεάρτος. Ψυχίατρες το είπα. Έχει πελατάκια από πίσω. Χρυσές δουλειές θα κάνεις. Για λίγη θα δω. Βγήκε ο ψυχίατρος και... Όλοι από πίσω ακολουθήσανε. Ναι. Ναι, ωραίο. Και το εμβατήριο δυναμικό δεν... Αυτό ήταν, δεν ήταν εμβατήριο. Εκκλησιαστικό. Ναι, ναι, ναι. Εκκλησιαστικό. Αλλά πρέπει να κάποιος θα συνεχίσει. Ξέρεις από μουσική εκκλησιαστική. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καθόλου γνώση. Κάτι ξέρω εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ ο Σακελαρίδης. Δεν τα ξέρω καθόλου. Δυστυχώς δεν έχει τύχει. Μεγαλώντας δεν ήταν στις... Πας εκκλησία. Μόνο στις γιορτές. Θα έπρεπε ίσως να πηγαίνω λίγο περισσότερο. Μόνο στις γιορτές. Όταν λες γιορτές εννοείς Πάσχα. Χριστούγεννα, Πάσχα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πας στην εκκλησία μέσα, απλά πετάς με γαλλικά. Και πηγαίνω, να σου πω την αλήθεια, η σχέση μου με την εκκλησία είναι περίεργη, αλλά θα πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κερί για τους ανθρώπους που σκέφτομαι ή ίσως για ανθρώπους που έχω χάσει. Ναι. Εσύ? Κι εγώ. Κι εγώ. Ότι πάω να ανάψω κερί είναι γεγονός. Εγώ πάω κάθε Σαββάτο στο δεύτερο κουταβείο, στον Τάσο. Κάθε Σαββάτο. Αν δεν πάω, Θανάση, πίστεψέ με, ένα Σαββάτο δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ήμουν την εβδομάδα. Έχει γίνει κανένα δύο φορές αυτό. Υποφέρω. Θέλω να πάω εκεί, να κάτσω πάνω, να μιλήσω με τον Τάσακλα, να του πούμε πέντε κουβέντες, να του ανάψω ένα τσιγάρο και να φύγω. Α, και ηρεμώ. Ηρεμώ. Για λίγα άλλο. Τι, έχουμε γραμμή. Έλα, γραμμή. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς τον, ναι. Λοιπόν, από τον Ολυμπιακό έχουμε τον Ελεούση. Από τον ΠΑΟΚ έχουμε τον Πασχάλη. Από τον Παναθηναϊκό έχουμε τον Μπιλί Μπαϊτάξη, έτσι. Μια θέση ορφανή μένει. Δεν βρέθηκε μέχρι τώρα. Την παίρνεις εσύ. Αυτά την πάρουμε εμείς τώρα, έτσι. Την παίρνεις εσύ να πω. Πρέπει να την πάρουμε εμείς. Για πες μου κάτι. Τον Αλμπάνη... Τον έχει καλέσει ποτέ στην Εθνική, όχι, ε? Όχι. Αυτό το παιδί μπορεί να μου πει τι συμβαίνει, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σου λέει στην ΑΕΚ με τον Αλμπάνη. Μου φαίνεται ότι αυτός θα πάει αδικοχαμένος. Και νομίζω ότι είναι ταλέντο. Δεν ξέρω, οι συγκυρίες όλες είναι εναντίον του, ρε Γιώργο. Τη μια τραυματίζεται εκεί που πάει να παίξει. Την άλλη, ένα παιχνίδι. Τώρα, προχθές ένα παιχνίδι. Που μου είπες ότι... Δεν έπιασε την ευκαιρία τα μαλλιά. Ήταν κακός. Γιώργο, να σου πω, πόσοι παίκτες δεν έχουν πιάσει την ευκαιρία. Συμφωνώ.
Εντάξει τώρα, ας αφήσουν το παιδί λίγο. Εγώ νομίζω ότι έχει προσόντα, μπορεί να σταθεί. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα το ξαναβάλουμε και στην ΑΕΚ να παίξει. Δεν ξέρω. Για πες μου κάτι, αύριο πού είστε? Αύριο παίζουμε με Άρη Πετρούπολης. Πριν από 2 χρόνια αυτό το παιχνίδι ήταν το Super Derby της κατηγορίας. Τώρα είναι της πλάκας από όπως πεταλώνων. Έχουμε διαλύσει εμείς. Ο Άρης δεν είναι αυτός που ήταν. Ναι, ο Άρης πράγματι δεν είναι αυτός που ήταν 2 χρόνια. Αυτό ξαφνικά, ρε Γιώργο, έγινε έτσι. Ενώ πήγαινε καλά, μπορεί να μου πεις τι έχει γίνει αυτό. Ή έφυγε ο Κούστας, ο ιδιοκτήτης της ομάδας που έβαζε τα λεφτά, πήγε στο Ποστήρα για ένα χρόνο, τώρα ξαναγύρισε. Α, δούμε. Βλέπω πολύ τώρα τελευταία συρρήκνωση από λεφτά και τα λοιπά. Ναι. Μια από εσάς, μια από την άλλη τέτοια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω εμείς πώς πάμε. Δεν μπορούσα να έχω προσβάσει, αλλά μέτρια είμαστε κι εμείς, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, τα λέμε. Για πες μου κάτι με τον Απόλλωνα, τώρα τι γίνεται το πρωτάθλημα? Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα κανονικά, η δεύτερη αγωνιστική, με Κισαμικό παίζουμε, στα Χανιά. Ναι. Και πες μου να κλείσω, ο Παναθηναϊκός γιατί παίζει η Ριζούπολη τώρα? Για λόγω ΆΚΑ. Η ΆΚ θα παίξει η Ριζούπολη. Την Κυριακή η ΆΚ παίζει η Ριζούπολη. Τι φτιάχνετε το ΆΚΑ? Το ΆΚΑ, ναι. Α, δεν το ξέρω. Εντάξει, Γιώργο. Έγινε, για χαρά. Για. Έλα. Καλησπέρα. Δεν γελάω. Οικονομήσαμε. Τώρα το διαφημιστικό ξεσβαράει κόκκινο, ε. Κατάλαβες τώρα, οι διαφημιστικές εταιρείες της εκπομπής, τέλος πάντων. Δεν μου λες, είναι αλήθεια αυτό που είπε χθες ο Αυγολέμωνος? Ποιο? Κάνεις πρόβες στο καθρέφτη για να βγεις, να πεις, να προκαλέσεις και να συζητάει το όνομά σου. Επικοινωνούμε και επικοινωνούμε γιατί θα ξεκινούσα με αυτό. Πατέρα μου Αυγολέμωνε, και το πατέρα μου το λέω όχι προσβλητικά, με την έννοια ότι σε σέβομαι και μου βγάζει ένα σεβασμό, άσχετα αν είσαι Ολυμπιακός, άσχετα, εντάξει, σε σέβομαι πραγματικά. Και το λέω από καρδιάς αυτό. Πότε ο Αυγολέμωνος είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός? Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ ίσως να εκτιμήσω λάθος, όπως έλεγα ότι ήταν Ολυμπιακός κάποτε ο Κέσσαρης και μαλώναμε. Και ναι, είπε, να συνεχίσω, δεν σε παίρνει. Λοιπόν, πατέρα μου Αυγολέμωνε, καταρχάς δεν απευθύνομαι και στόχος μου δεν είναι να βγαίνουν και να τσιμπάνε ακροατές. Να βγαίνουν, να ασχολούνται μαζί μου. Εγώ απευθύνομαι σε άλλο ακροατήριο, σε άλλο κοινό, το οποίο ενδεχομένως δεν βγαίνει on air σε τέτοιου είδους εκπομπές. Αυτό το κοινό στο οποίο απευθύνομαι συνήθως δουλεύει παρασκηνιακά, αγαπητέ Αυγολέμωνε. Θα πάρει στο διευθυντή προγράμματος και θα του δώσει κάποιες κατευθυντήριες εντολές. Εντάξει, αγαπητέ Αυγολέμωνε, το ξεκαθαρίζω αυτό. Στο φίλο μου τον ΑΕΚΤΣΙ, τον πολύ μορφωμένο. Για μισό λεπτό, το διευθυντή προγράμματος σου φάσει μέσα και το διευθυντή προγράμματος του Φιλαθλού, του Ριάλ. Του Φιλαθλού, είδες. Ναι, του Ριάλ. Ναι, εσύ το είπες Φιλαθλού. Του Ριάλ. Άλλες εκπομπές. Όχι, γενικά μιλάω. Εντάξει, μπορώ, επιτρέπετε. Έλα, γρήγορα, και δεν μου χρόνο. Λοιπόν, στο φίλο της ΑΕΚ που μου είπε χθες ότι είναι μέσα στο YouTube, πρότυπό μου, όταν ήμουν μαθητής Λυκείου, διάβαζα πολύ 40 Καργάκο, το συγχωρεμένο. Η αλήθεια είναι ότι από μόνο να ατάκεις του και προσπαθούσα να τις συνδυάσω και να τις βάλω στην καθημερινότητά μου. Έτσι, και τα ερεθίσματά μου είναι μέσα από την καθημερινότητα και μόνο αν έχεις. Αν είναι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος και έχει διάθεση για χιούμορ, μπορεί να με καταλάβει και ο οποίος να είναι ενημερωμένος με την καθημερινότητα. Ωραία. Και τελευταίο κλείνοντας, το φίλο μου τον Built by Taxi. Φίλε Built by Taxi, ο οποίος ξέρω και χρόνια ραδιοφωνικά και έχω εκφράσει και το θαυμασμό μου κιόλας, και άλλη φορά αν έρθεις από Ασπροβάλλτα, περάσεις όπως. Έλα, γρήγορα, δεν γρήγορα, Built by Taxi, καταρχάς. Πιο παοκτής ή πιο αεκτής ή πιο Ολυμπιακός δεν είναι κανένας άλλος από αυτόν που βάζει λεφτά. Και κάτι άλλο. Κυκλοφορεί Built by Taxi ότι τα κόκαλα τρίζουν των πεθαμένων. Μπούρδε σου λέω, Built by Taxi. Τα κόκαλα των πεθαμένων είναι σε ένα κουτί το οποίο έχουν βάλει ένα ηχομονητικό υλικό το οποίο ακούει στο όνομα θεσμικοί παράγοντες. Για χαρά, φίλε, για χαρά, δεν έχω χρόνο. Real FM. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Ένας όποιος δεν εσύ είναι. Εγώ. Καλησπέρα κύριε Γεωργιού. Ο Ιορδάνης είμαι. Έλα, Ιορδάνη. Λοιπόν, εχθές εξοργίστηκα. Να σας πω την αλήθεια. Ο λόγος. Το σώσατε εσείς βέβαια. Γι' αυτό σας σέβομαι, γι' αυτό σας ακούω. Σήμερα το πρωί έβαλα την εκπομπή ξανά να την ακούσω. Για να δω αν είχα άδικο ή δίκιο. Γελάει και το παιδί. Ακούσαμε 8 λεπτά ένα κρεσέντο μιας κυρίας χτες. Ακριβώς 8 λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου για να, όπως είπατε εσείς, απειλήσει έμεσα κάποιον, να ακουστεί σαν απειλή δηλαδή,
Και δεύτερον, σας χάρηκα πάρα πολύ όταν τη ρωτήσατε αν αυτό το έκανε ένας άλλος πρόεδρος, θα λέγατε τα ίδια. Και γύρισε και σας απάντησε ένα όχι φυσικά. Σωστά. Βέβαια. Γι' αυτό σας βγάζω το καπέλο για αυτή την ερώτηση. Αλλά γιατί καθόμασταν και την ακούγαμε 8 λεπτά ενώ δεν μας είπε από την αρχή αυτό είναι αυτό. Αυτή είναι η παρατήρηση που είχα να κάνω. Και δεύτερον, αν μου επιτρέπετε, με ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Σας είδα στη συνέντευξη που δώσατε προχτές το βράδυ. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ τέτοιον καθαρό και αυθόρμητο άνθρωπο δεν πιστεύω να υπάρχει στην ελληνική τώρα, πώς τα λένε, showbiz και τηλεοράσεις και τα λοιπά. Αλλά πιστεύω εκείνο το βράδυ, αν ήσασταν στην Αμερική, θα δίνατε μια απολαυστικότατη συνέντευξη. Όχι από τη μεριά σας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ πρώτη φορά άκουσα άνθρωπο να μιλάει τόσο ξεκάθαρα, ένα δημόσιο πρόσωπο. Και ειλικρινά σας χάρηκα για άλλη μια φορά. Οπότε έχω να σας δώσω μόνο τα σέβη μου, δεν μιλάτε, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και να δώσω τα χαιρετίσματα στον πεθερό μου και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Γεια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα. Πατήρ Γεώργιε, την ευλογία σου. Από την, από την Μονή Λασκαρισμένου. Λοιπόν, γιατρέ μου. Κάτσε μισό το Λασκαρισμένου εννοείς, βιδωμένου. Βιδωμένου, ναι. Πάλι χάσαμε τη βίδα. Ναι, ναι. Διότι αγαπητέ πατήρ Γεώργιε, εχθές που ακούστηκε το, μήπως κάνω και λάθος κιόλας, δεν ξέρω, ότι ενεπλάκη ο Άγιος της Ορθοδοξίας μας Κοσμάς Ετωλός. Ναι, 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 και είχε προβλέψει, ναι. Περί του Βάρ, να πούμε και ναι. Τέτοια. Σειρά θα ακολουθήσει ο άλλος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, τεράστια μορφή, και το λέω ηρωνικά βέβαια, έτσι με το πιστεύω, γιατί η πίστη μου στον Ιησού και τα λοιπά είναι δεδομένη. Θα εμπλακεί και ο Γέροντας Παΐσιος να μας πει ποιος θα πάρει την κούπα φέτος. Να πούμε τι θα παίξουμε σε κανένα παιχνίδι, δηλαδή ακούγονται απίστευτα πράγματα. Προσωπικά το γίνοντα Παΐσιο, ναι. Τον κάτω εγώ. Ναι, βέβαια, εδώ γίνεται, βλέπουν όλοι οι θρησκείες, εδώ ποδόσφαιρα, προφητείες, χαμός. Ναι, 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 και ερχόσαστε όλοι στον εξομολογητή σας. Γιατρέ μου, τα σέβη μου, μιλάω στον γιατρό μου, όπως λέτε. Στον ψυχίατρο, στον ψυχίατρο. Στον ψυχίατρο, είμαστε πολλοί γιατρέ μου, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Λοιπόν, έχει πολύ απόχιασμα. Λοιπόν, Πασχαλάκη, η γνωμάτευση είδες και επίσημα τώρα. Δεν χρειάζεται να σου πω εγώ τίποτα άλλο. Στο επόμενο επισκεπτήριο θα σου φέρω κουρκουμπίνια. Μην φοβάσαι καθόλου. Λοιπόν, Γεωργίου, τι να πούμε τώρα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Καλή υπομονή να έχουμε και να προσπαθούμε να διαχωρίζουμε την πολιτική με την πολιτική, το ποδόσφαιρο για το ποδόσφαιρο και την θρησκεία μας με τη θρησκεία μας. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Καλώς τον. Προς στιγμή νόμιζα ότι έχω πάθει κεφαλικό. Δεν πίστευα τι άκουγα. Ειλικρινά σου το νόμιζα ότι είχα πάθει κεφαλικό. Λέω, τι γίνεται. Μπας και το έχεις πάθει. Λέω, αλλού έχω βάλει το σταθμό. Δεν μπορεί. Λέω. Τέλος πάντων, μήπως είναι μέρα για μουσική. Αμή, αμή. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο συγκροτηματάκι, δεν ξέρω αν το ξέρεις, λέγονται Dead Beds, νεκροί χτύποι, και ένα κομμάτι She Don't Love Me. Αν θες βάλτε το και θα με θυμηθείς. She Don't Love Me. She Don't Love Me, Dead Beats. Μάλιστα. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Για καλά. Εσύ είμαι αγοράκι μου, θα σου βάλω το παγούδι σου, δεν κλειτώνεις. Έχω έρθει εδώ πέρα, περιμένω πόση ώρα να το ακούσω. Βάλουμε. Πες στη Μαρία. Θα ήθελα να ακούσω το Country Roads Take Me Home. Άμα μπορούμε να το βρούμε και να το ακούσουμε. Πώς δεν μπορεί, πλάκα μας κάνει. Ένα ακούμε πατάμι και... Πάντως έχω να πω ότι όλοι λένε για τη συνέντευξη που έδωσες, την οποία την είδα και εγώ. Σου άρεγε, σου άρεγε. Μου άρεγε πολύ. Εσύ, κοίτα, έχεις ένα φυσικό ταλέντο στο να λες την αλήθεια με έναν τρόπο που σε καθυλώνει, ας πούμε. Αλλά ήθελα να ακούσω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα πολλά. Κόμπηκα πολλά. Εντάξει, λογικό είναι και τηλεοπτικός ο χρόνος, αλλά ό,τι ακούσαμε. Είπα κάποια πράγματα που σωστά τα έκοψε η μελέτη. Δηλαδή,
Μου γύρισε την περιέργεια. Άμα μου λες αυτό, δεν γίνεται να μη ρωτήσω. Όχι, ας το πούμε, δεν γίνεται να λέω. Να πω κάτι άλλο, ότι χθες η Λεωνόρα με πήρε τηλέφωνο, με ευχαρίστησε και εγώ την ευχαρίστησα φυσικά. Μου είπε ότι έσπασε στα κοντέρια εκπομπή από τηλεθέαση. Το κατάλαβα και εγώ, γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παρακολουθούσα έτσι μέσω Twitter, ας πούμε, που είναι λίγο πιο ζωντανό, και όλοι λέγανε ο Γεωργίου καθηλωτικός, ο Γεωργίου. Δεν υπήρξε μια αρνητική κουβέντα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Τον έχει κερδίσει τον κόσμο πολύ. Τώρα εδώ και να διάρθω. Έλα! Καλησπέρα, Γιώργη. Καλώς το φίλο μου! Άκου κάτι. Ο Θάνος που έχω δίπλα μου σε συμπαθεί ιδιαίτερα. Είμαι τεράστιος θαυμαστής. Να είναι καλά, καλό παιδί. Θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ναι. Αφού πήρε η κόρη του εμβολικού και είναι της ρωμαϊκού τηλέφωνο, ακούσε με τα τροπάρια. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δίνεται ένας ζωγός με κόκκινο παλτό, κίτρινες κάρτες, λαγανή παντελόνι. Όχι, λέμε, κοίτα το μαλάκα πως δίδυκε. Ενώ αν αυτά τα ρούχα τα βάλει ένας διαπρεπή διανοούμενο βιβλιοπόλη, λέμε κεντρικό. Είναι έτσι, δεν είναι? Σωστός. Κεντρικό. Και θα έπρεπε να διορθώσει το φίλο μας τον ψυχίατρο. Γιατί είπε ότι με τον αφρανισμό σε τα πικάρι. Ο γιος μου, όπως με είπε ο πατέρα, γιατί δεν έχει τα πικάρι τόσα χρόνια. Αν του τα λέω. Για καρά. Έλα. Έλα ρε φίλε, διαδοχικά παίρνει ο ένας μετά τον άλλο. Καλώς θα πες εγώ. Γιώργαρα, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, Πετράλωνα, Πετρούπολη, πότε, Σάββατο ή Κυριακή? Σάββατο. Να κάνω ένα σχόλιο για την Εθνική, ότι καταξιώνεται με τη διάρκεια μια ομάδα. Δεν καταξιώνεται σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω, μακάρι να επαναληφθεί αυτή η απόδοση. Ο Ιγνάτιο έχει γράψει ένα άρθρο πάρα πολύ καλό και αξίζει να το διαβάσει κανείς. Τρίτο, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ λογικό η συνέντευξή σου να έχει πάσει ταμεία και τη πάει ταμεία και η εκπομπή σου. Έτσι δεν είναι? Το ένα είναι ακόλουθο του άλλου. Παιδιά, σταματήσε. Ζαλίζουμε στα ύψη. Σταματήσε. Λοιπόν, Γιώργαρα, θέλω να πω κάτι. Κάποτε πριν από μέρες διατύπωσα μια άποψη για το VAR και για την επικοινωνία. Θέλω να σου πω κάτι. Ότι υπάρχουν σταθερά βήματα μέσω του αθλητισμού που αρχίζουν και περιορίζουν την ιδιωτική ζωή. Το 2004, όταν γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι πολυεθνικές που χρηματοδοτούσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Ολυμπιακή Επιτροπή απέτησαν μέτρα ασφαλείας. Μπήκαν λοιπόν 2.000 κάμερες βιομετρικές στο κέντρο της Αθήνας. Μην ξεχνάς ότι τότε, εκείνη την εποχή, είχαμε και το Κουφοντίνα. Ναι, το 2002. Απέσυρε η CIA τη 17 Νοέμβρη. Ναι, είχαμε την εποχή και εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι όσες μέρες διοίκησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έγινε το παραμικρό. Ρε το παραμικρό. Και να σου πω κάτι άλλο. Αύγουστος μήνας που έχουμε μελτέμια, ρε, ούτε φύσηξε, ούτε βροχή. Είχε 30 βαθμούς θερμοκρασία σταθερά. Τίποτα, ούτε φωτιές, τίποτα. Μ' αρέσει στο μάτι. Είμαστε στο ίδιο πνεύμα. 2.000 βιομετρικές κάμερες μπήκαν στην Αθήνα που μετράνε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το ύψος, το βάρος, το χρώμα των ματιών, την κίνηση των χεριών, των ποδιών, το τρέξιμο, το περπάτημα, που σημαίνει ότι μας έχουν καταγράψει όλους. Όλους. Και αν φορέσουμε μια κουκούλα, μας ταυτοποιούν σε 5 δευτερόλεπτα. Το δεύτερο, ήρθαν στην Ελλάδα οι τρεις υπερκοργοί της ΕΥΠ και η ομάδα Όλαφ. Την ξέρεις την ομάδα Όλαφ? Βεβαίως. Ωραία. Υπερκοργοί ρουφάνε ό,τι πετάει στον αέρα. Τηλεπικοινωνία, τηλεοπτικό, ό,τι υπάρχει στον αέρα μας παρακολουθούν όλα. Όλοι μας παρακολουθούν. Η Όλαφ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μείνανε και οι υπερκοργοί, έμειναν και οι κάμερες. Που αυτό τι σημαίνει? Περιορισμός της ιδιωτικής ζωής. Μας παρακολουθούν, ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είμαστε, ακούνε τα πάντα που λέμε ιδιωτικά. Όποιος από τους ακροατές που μας ακούει αυτή τη στιγμή μιλάει με τη γυναίκα του, με το παιδί του, καταγράφεται. Υπάρχουν λέξεις κλειδιά που αν προσφέρει μια λέξη σε 5 δευτερόλεπτα την ταυτοποιούν και σε 10 δευτερόλεπτα του έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς, όποια τράπεζα και αν βρίσκεται.
έτσι. Και τώρα έρχεται το ΒΑΡ και ιδιωτικοποιεί και κοινοποιεί μια συζήτηση μεταξύ του διαιτητή και του βαρίστα. Ταυτόχρονα τι κάνει, εκπαιδεύει εκατομμύρια πολίτες να ακούνε μια συζήτηση στον αέρα. Όπως ήταν το Big Brother, το θυμάστε το Big Brother που έπαιρνε στην τηλεόραση, έτσι. Με την Σκόρδου. Ωραία. σιγά σιγά, δηλαδή, η ιδιωτική ζωή περιορίζεται και κάποια στιγμή θα γίνει ποινικό αδίκημα η ιδιωτική ζωή. Θα πρέπει όλα να είναι φανερά και όποιος ενοχλεί το καθεστώς να αποσύρεται. Υπ' αυτή την έννοια εγώ είπα ότι το ΒΑΡ δεν πρέπει να κοινοποιούνται στον αέρα ιδιωτική συζήτηση μεταξύ του διαιτητή και του βαρίστα, γιατί θα εκπαιδεύσει τον κόσμο και μετά θα επιζητεί δημοσιότητα σε οποιαδήποτε συζήτηση ιδιωτική. Θα το συνηθίσει. Πώς να σου δώσει να το καταλάβει. Σε ένα χρόνο θα σε παίρνω στην εκπομπή και θα σου λένε: μα σήμερα δεν μίλησε ο διαιτητής με τον βαρίστα. Αν αυτό λοιπόν περάσει και στην κοινωνία, θα ιδιωτικοποιείται, αφού θα έχει γίνει πλέον συνείδηση, οποιαδήποτε ιδιωτική συζήτηση ή οποιοδήποτε, χωρίς να κάνει εντύπωση. Θα το έχει αποδεχτεί το σύνολο της κοινωνίας. Έτσι σιγά σιγά, υπ' αυτή την έννοια σου είπα την άποψή μου για το ΒΑΡ, ότι περιορίζεται σιγά σιγά κομμάτι-κομμάτι, μέσω του αθλητισμού μάλιστα, έτσι, η ιδιωτική ζωή μας ποινικοποιείται. Κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να κουνηθείς, όλα θα είναι φανερά τα πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αν παρεξηγήθηκα, δεν καταφέρουμε ούτε εναντίον του Ολυμπιακού, ούτε εναντίον του Προέδρου, δεν με ενδιαφέρουν άλλωστε. Έτσι. Για χαρά, ρε. Έτσι, Γιωργάρα μου, θα πας αύριο στα Πετράλωνα. Θα δω. Καλά. Έγινε, ρε, φίλε. Για χαρά. Για χαρά. Καλό απόγευμα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον αιώνιο. Είστε όλοι μάγκες. Ναι. Καλώς σε βρήκα. Εκτός, είστε όλοι μάγκες και κάνετε προβλέψεις. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Ποιο ξυπνητήτη βάζουν και μέσα για την ΑΕΚ. Καλά κάνετε. Ναι. Ποιος θα πέσει, θα πείτε. Που είστε μάγκες. Το έχουν πει πολλοί. Κρατάω την εκπομπή της 5ης Σεπτεμβρίου. Σου έχω πει ότι ακούω Μπαγιάτη και σε εκπομπή. Το έχουν πει πολλοί. Ναι. 5 Σεπτεμβρίου βγαίνει ο γνωστός νομικός που μας ακούει τα χαιρετίσματά μας εκεί από το Θεσσαλικό κάμπο και κρατάει μια πισινή για το ποιος θα πέσει. Λέει ποδοσφαιρική λογική, λέει ότι θα πέσει ο Πανιόνιος. Κάτσε μισό λεπτό. Ναι, ναι. Όταν λες να πούμε ο νομικός στο Θεσσαλικό κάμπο για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάς για τον Αλέξη. Για τον κύριο Κούγια, ναι. Α, μπράβο, έτσι πέστε και καταλάβει. Δεν το ξέρω να το πω με τον κύριο Κούγια, δεν το ξέρω προσωπικά, ούτε εγώ επαφέσα. Κύριο Κούγια, να το πω, Αλέξη. Ναι. Λοιπόν. Βγήκε στην εκπομπή σου, τα είπατε ωραία και καλά και κρατάει μια επιφύλαξη για το ποιος θα πέσει. Λέει ποδοσφαιρική λογική, λέει ότι θα πέσει ο Πανίωνος. Αλλά, βάζει τη λέξη αλλά. Λοιπόν, θα πεις ποιος θα πέσει ή δεν το διακινδυνεύεις. Εδώ είστε, αφήστε τα πρωταθλήματα, το χοντρό παιχνίδι είναι ποιος θα πέσει. Δεν το διακινδυνεύω. Έτσι μου αρέσει, γιατί θα ήμουν τελειωμένος να μου έλεγε το Πανίωνος. Δεν το διακινδυνεύω. Άκουσε ότι κινδυνεύει πολύ, ναι. Α, το έχουμε πει ότι κινδυνεύει. Αλλά έξι, το ναι. Να βγεις πρώτα παρτίδα και να πεις οριστικά έπεσε, όχι. Γιατί ακούω εδώ τις εκπομπές που τα λένε ωραία και λέει αυτοί έχουν πάει με αυτόν, οι άλλοι έχουν ψηφίσει στη Σούπερ Λίγκα των άλλων. Και λέω τώρα εμείς πού είμαστε, μου φαίνεται δεν είμαστε πουθενά βέβαια, εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια, που, όπως υποστηρίζω και το φροντοφωνάζω ότι δεν είμαστε πουθενά. Εντάξει, θέλετε να πείτε κάποιοι ότι είμαστε τώρα με τον ΠΑΟΚ, πιο παλιά ότι είμαστε με τον Ολυμπιακό, ξαναγύρισε, πιο παλιά με τον Τζακίρι, με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πήρα από τον Μπάστορα το confirm για το Γεωργίου Κλαμπ. Έκανα ένα tour εδώ να τη γράφουν όλοι. Όταν λέω πάθανε τον κύριο Βλάση. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Λοιπόν, και έχεις δύο διαμαντάκια στην εκπομπή. Ο ένας είναι ο νόου Ντίγκητη. Βέβαια, μπράβο. Ο οποίος είναι αεξής. Δεν μιλάς ένα αεξής, μωρέ. Όχι. Η φαναγγίση... Όχι, είναι εκπληκτικός. Είναι εκπληκτικός, πράγματι. Και ο κύριος Λευτέρης. Ο οποίος κύριος Λευτέρης, επειδή την προηγούμενη φορά που βγήκα στο τηλέφωνο και ήταν συνέπεσε με το θάνατο του κυρίου Κέσσαρη και στο κρυπητήρια και στο γιο του Αμασαγωγή. Όταν πεθάνει κάποιος, δεν λέμε κύριο. Στο γιο του. Για το Θέμη. Πώς το λένε το γιο του Κέσσαρη. Θέμη. Στο Θέμη τον Κέσσαρη, στον κύριο Κέσσαρη. Α, ναι. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα λοιπόν. Επειδή είχα βγει, είχα πει αυτά που είχα πει στην Ιαπωνία και γίνει χαμός και δεν ξέρω, παρεξηγήθηκε μια φράση μου ότι με θεώρησαν ρατσιστή επειδή είπα ότι ο δυτικός πολιτισμός είναι γύφτη και προσέβαλα τους γύφτους,
Του ζητώ συγγνώμη από του Αφρικανού. Αν με ακούνε, πραγματικά δεν ήθελα να του προσβάλλω, γιατί δεν έχουν κάνει τα εγκλήματα στην ιστορία που έχουν κάνει ο δυτικό πολιτισμό. Είτε αυτοί είναι Αμερικάνοι, είτε είναι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, τα λέμε αυτά. Κύριε Λευτέρη, με όλο το σέβας, όταν πάω κάπου ταξίδι, διαβάζω για τον πολιτισμό μια χώρα και ξέρω πάρα πολύ καλά τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι Ιάπωνες και στην Κίνα και στις Φιλιππίνες μέχρι και στη Μιαμάρα. Τα γνωρίζω. Όπως γνωρίζω και τα εγκλήματα που έχουν κάνει εδώ οι δυτικοί πολιτισμοί, οι Ευρωπαίοι, οι Αγγλοσάξονες και οι Αμερικάνοι. Ξέρεις ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας? Τώρα πάμε πόσα χρόνια πίσω στην ιστορία? Πάρα πολλά. Από αρχαιοτάτων χρόνων? Άντε να σου πω εγώ. Από αρχαιοτάτων? Ναι, ναι, ναι. Με βάζει να σκεφτώ τώρα. Είναι πολλά. Άντε, μην κουρά. Ένα είναι. Για πες. Η Σταυροφόρη. Α, ναι, εντάξει. Ναι, το νούμερο το ένα έγκλημα τη ανθρωπότητα. Ναι, ναι, εν ονόμα του Σταυρού. Ναι, 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 ναι. Σίγουρα. Εντάξει, είναι διαδοχικές όμως τραυμοφορίες. Λοιπόν, αυτός που γράφει πάρα πολύ ωραία είναι ο κύριος Μίτρο Ντίγκητη, ναι. Ο οποίος γράφει ένα άθρο πάρα πολύ ωραίο για ένα γεωπολιτικό σενάριο, στο οποίο θα τον πάω κόντρα, αν πάνε όλα καλά, για να αποκαλυφθεί πλέον ότι κάποια πράγματα που λέγονται από κάποιον άλλον ακροατή σου, πάρα πολύ δημοφιλή, που έχει ένα ρεύμα, είναι μπούρδες. Μπουρδολογίες. Εγώ θα αποκαλύψω ποιο δεν το είσαι. Το τραπεζικό. Λοιπόν, θα το πάω τώρα λοιπόν κόντρα να μας πει, αφού όλο αυτό το λόμπι το αμερικανο-εβραϊκό που υποστηρίζει ότι 13 οικογένειες κάνουν κουμάντο σε όλο τον κόσμο, ποιος είναι πίσω από τον κύριο, ποιος είναι ο κομισάριος του NBA, είναι ο κύριος Άνταμ Σίλβερ. Άρα λοιπόν μια αμερικανο-εβραϊκή οικογένεια. Αυτός ο κύριος, ο Άνταμ Σίλβερ λοιπόν, κάνει κάτι τούμπες σαν την Κομανέτσα αυτή τη στιγμή, τώρα που οι Κινέζοι του κόψανε την επιχορήγηση. Έχεις μαθεί κάνουν μαζί με τον Λεμπρόν? Θα είναι persona non grata στην Κίνα. Και κάνει κάτι τούμπες ο κύριος Άνταμ Σίλβερ και οι Αμερικανοεβραίοι, η παγκόσμια υπερδύναμη. Έχεις πάρει χαμπάρι ποια είναι η παγκόσμια υπερδύναμη πια? Ποιοι είναι μάλλον, ποιοι, όχι πια, ποιοι είναι, ποιες χώρες είναι? Κανείς δεν πάει κοντά στους Κινέζους και στη Ρωσία. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Το κουμάντο στον κόσμο, στον πλανήτη Γη, το έκαναν, το κάνουν και θα το κάνουν. Ξέρεις ποιοι? Ξυπνάτε. Οι Άγγλοι. Αυτά που λες. Αυτοί είναι. Λοιπόν, είσαι κάτι χρόνια πίσω. Αυτή τη στιγμή το κουμάντο στον κόσμο το κάνουν οι Κινέζοι. Δεν μιλάω οικονομικά. Αν δεν τον κάνει κάποιος οικονομικά, ποιος τον κάνει? Εγκεφαλικά. Με τα λόγια, με την Αγγλία, η οποία πήγε και παραχώρησε σαν κοτούλα το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, αυτοί κάνουν κουμάντο. Ρε εσύ, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, όποιοι θέλεις, όπως θες πες τους, είναι οι μόνοι που κερδίσαν από τους κερδισμένους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα χάσαν όλα. Χάσαν όλες τις απικίες. Παραχωρήσαν ακόμα και στην Κίνα το Χονγκ Κονγκ. Το παραχωρήσανε, ναι ή όχι? Πού είναι η Βρετανική Αυτοκρατορία παγκοσμίως? Πες μου πού βρίσκεται. Επόμενο είναι. Εσύ τι είπε, να εξακολουθεί η Αγγλία να είναι παγκοσμία αυτοκρατορία? Επόμενο είναι αυτό. Εντάξει, τη διάθεση. Εγώ άλλο λέω εσύ. Πού την κάνει, τι σε κουλτούρα, σε τι? Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω. Εγκεφαλικά, πίσω από τις κουβίντες, παρασκηνιακά είναι οι Άγγλοι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω λοιπόν, Μάγκες, ότι το κουμάντο πλέον μαζί με τους εταίρους το κάνουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Και όλο αυτό το αμερικανο-ευρωπαϊκό λόμπι, να πούμε, είναι μια πτωχευμένη δυναστεία. Αυτό έχω να σου πω. Έγινε η αιώνια. Φιλάκια πολλά. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναγιώτης από Κηφισιά, κύριε Γεωργίου. Γεια σου, Παναγιώτη. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Τον τελευταίο μήνα σας ανακάλυψα και ακούω. Καταρχάς να σας πω συγχαρητήρια, γιατί βλέπω ότι η εκπομπή δεν είναι καθαρά αθλητική, αλλά πιάνει γενικότερα κοινωνικά, πολιτικά στοιχεία, δεδομένα, και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, παρότι μπορεί να στενοχωρεί ορισμένους, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όλα μέσα στη ζωή είναι. Ξεκινώντας από μια κουβέντα που έκανε πριν ο Παναγιώτης, ο συνονόματος ο ψυχίατρος, είναι η μέρα του σήμερα, σκέφτηκα το εξής.
Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που για να τα κάνεις χρειάζεσαι χαρτί από ψυχολόγο, από ψυχίατρο. Όπως ας πούμε οι φίλοι μας οι αστυνομικοί, αν έχεις χόμπι το κυνήγι, αν και διάφορα άλλα πιθανώς, υποθέτω. Λίγα. Γιατί, γιατί μπορεί μια αυλεψία σου ή μια τρέλα σου. Μην πλατιάζεις, μην πλατιάζεις, είναι κατανοητό. Πολύ ωραία. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι ή επαγγέλματα που η απόφαση τους μπορεί να σε σκοτώσει όχι σωματικά, φυσικά, αλλά οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτά τα επαγγέλματα είναι η πολιτική, έτσι, όλων των βαθμίδων, οι δικαστές και μια άλλη μικρή κατηγορία, οι διαιτητές, που και αυτοί οι δικαστές στην ουσία είναι. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι προτού να πάρουν αυτό το χαρτί, αυτή την άδεια, να περνάνε και κάποιες ψυχολογικές εξετάσεις. Σωστό είναι αυτό που λες, και να θυμίσω κάτι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να τελειώνω, ότι για τους διαιτητές υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι στον πλανήτη Γη. Οι άνθρωποι και οι διαιτητές. Για καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλά, για καλά. Καλά απόγευμα, γεια. Γεια, έλα. Έλα, Γιώργο Λευτέρης. Καλώς το Λευτέρη. Είσαι καλά. Καλά. Θα ήθελα λιγάκι να, έτσι, να απαντήσω λίγο στον Αιώνιο. Στον Αιώνιο. Και θα ήθελα να του πω ότι όταν ανέφερα αυτά που ανέφερα για την Ιαπωνία και για κάποια εγκλήματα που έχει κάνει σε ορισμένους πολέμους, δεν υπενήχθηκα ότι δεν τα γνωρίζει αυτά. Αν έδωσα τέτοια εντύπωση, ζητώ συγγνώμη. Απλά ήταν μια προσπάθειά μου να αποδείξω ότι όλοι οι λαοί έχουν σκελετούς μες στην τουλάπα τους, όπως έχουν και τις φωτεινές τους στιγμές. Δηλαδή εμείς έχουμε κάποια λατώματα, ας πούμε οι Έλληνες, είναι γνωστά τα λατώματα, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω, τα ζούμε όλοι μας και τα υφιστάμεθα όλοι μας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και εμείς τις καλές μας πλευρές, όπως και οι Ιαπωνέζοι αντίστοιχα, στις καλές τους πλευρές έχουν τις στραβές τους. Μόνον για αυτό το λόγο το είπα. Ένα δεύτερο που θέλω να του απευθύνω να του πω είναι ότι από τον καιρό που μετακινήθηκα στη Νέα Σμύρνη, εγώ κάποια χρόνια που μένω εδώ, έχω κολλήσει και εγώ λίγο το μικρόβιο του Πανιωνίου και έχω και διαρκείας μάλιστα. Πηγαίνω. Είναι και κοντά στο σπίτι μου, περπατάω, έχω βρει παρέα εκεί, μια χαρά περνάμε. Και ένα τελευταίο, επειδή συνήθως σου ζητάω και ένα τραγούδι, υπάρχει ένα τραγούδι που δεν το έχεις βάλει. Το συγκρότημα λέγεται Standells. Και το κομμάτι είναι το Dirty Water από το 1965. Είναι πολύ αξιόλογο κομμάτι. Βρώμικο να δω, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Τι έγινε, τι κάνεις. Καλά. Κατάλαβες, πιστούμε. Τώρα σε κατάλαβα και συζητάει ο λαός σου. Λοιπόν. Εντάξει. Άργησα λίγο, αλλά βγήκα. Τι κάνουμε. Έλειπες, είχες ζωγαλιαστεί. Όχι, όχι, δεν έλειπα. Ακούω τις εκπομπές σου. Απλά είναι αρχή ακόμα. Έχει πολύ δρόμο μέχρι τα play-off ιστορία. Είναι περίεργο το timing. Αγωνιστικά πάντα, έτσι. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τώρα μπορεί να μην ισχύει το Φλεβάρι. Ή και να είναι πάλι το ίδιο το Μάιο. Έχει σεζόν ακόμα πολύ, δεν είναι ότι θα παιχτούν 30 παιχνίδια και πόσο μάλλον τα play-off που τα μάτς θα καίνε, έτσι. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και οι καταστάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα τι να βγω, να βγαίνω και συχνά, ακούω πολύ, πολύ ξυλίκι πέφτει, έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό, αυτό το έχω πει κιόλας. Στο λέω χρόνια, δεν... Δηλαδή βγαίνει ο ένας, απαντάει ο άλλος, δεν μ' αρέσει αυτό. Το έλεγα και παλιότερα, αν θυμάσαι, ότι δεν το γουστάρω αυτό που γίνεται. Πάμε λοιπόν στο παρασύνθημα. Λοιπόν, και εσύ είχες δίκιο αυτό που πεις για τους Εγγλέζους, αλλά και ο φίλος είχε δίκιο. Mm-hmm. Απλά εσύ είχες από διαφορετικό μετέρυθμα. Εσύ μάλλον θες να πεις, μάλλον έτσι όπως το βλέπω εγώ, ότι οποιαδήποτε τάση μόδας, μουσική, κουλτούρα γενικότερα, του δυτικού κόσμου, ξεκινά από την Αγγλία, όχι από την Αμερική. Δεν ξέρω αν εννοούσες αυτό ή το κάτι... θέαμα, άκου να σου πω. Το θέαμα από την Αμερική, η ποιότητα από την Αγγλία. Το θέαμα από την Αμερική, η ποιότητα από την Αγγλία. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πάνω σε αυτή τη βάση όμως, της κουλτούρας τέλος πάντων. Η όποια κουλτούρα του δυτικού κόσμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Μας βγαίνουν νέοι λαγοί φέτος, όπως φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα. Δηλαδή εκεί που πέρυσι ήταν δευτεροκλασσάτος ο Γιαννούλης, βλέπουμε έναν αξιοπρεπή Γιαννούλη που μπορεί να σταθεί, έχει πάρει τη φανέλα βασικού και θα συνεχίσει να την έχει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Ναι, συνέχισε.
Επίσης μαζί είναι ένας Σιντέρσκι, ο οποίος σκοράρει κατά ρυπάς. Το οποίο καλείται και στην Εθνική Πολωνία. Έχει ήδη σπάσει το μέσο όρο του Πρίγιοβιτς σε αναλογία παιχνιδιών, σε ίδια αναλογία παιχνιδιών, έτσι πάντα. Σκοράρει πιο συχνά από τον Πρίγιοβιτς αυτός. Αρχίζει και δείχνει, κρατάω μια πιστινή όμως για αυτόν, θέλω να τον δω να σκοράρει κιόλας, για το Λιμνιό δείχνει δηλαδή κάτι, δείχνει μια εξέλιξη, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει ο σούπερ παίκτης, έτσι. Ναι. Ας πούμε δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, από κάποιο τέλος πάντων, εντάξει άστο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι βαρόμετρα στον ΠΑΟΚ. Ένας από αυτούς είναι ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος χωλαίνει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν τον έχεις δει σε μάτς. Αλλά ο Μπίσεσβαρ και τα προηγούμενα 3 χρόνια μέχρι τα Χριστούγεννα χώλαινε. Είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία του, αυτό. Και μετά παίρνει μπρος. Και μετά παίρνει μπρος, ακριβώς. Συνεπώς δεν με αγχώνει ο Μπίσεσβαρ που χωλαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί μας έχει δείξει 3 χρόνια ακριβώς ίδια βιόλα. Και το πιο βασικό από όλα είναι ότι έχει επιστρέψει πλέον ο Μαωρίτσιο και ο Βερίνια. Ο Βερίνια μπορεί και να παίξει την Κυριακή, να ξέρεις. 10 λεπτά, 15. Η λογική λέει ότι με βάση τους τραυματισμούς που είχαν, ίσως να μην είναι οι ίδιοι. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ο ένας από τους δύο θα είναι ίδιος με αυτό που ήταν πριν. Μάλιστα. Αυτό φτάνει και περισσεύει για να είμαστε το ίδιο δυνατοί όπως πέρυσι. Έτσι, όσον αφορά τα θέματα πίσω, νομίζω ότι το είδες και εσύ, έγινε αλλαγή τερματοφύλακα και έληξε το θέμα. Ο Φερέιρα το πάει καλά το έργο, τον έχω σε πολύ εκτίμηση. Δεν ξέρω εσύ ακόμα δεν έχεις εκφράσει άποψη. Ναι, στην αρχή με έχει προβληματίσει. Εντάξει, είχε προβληματίσει, έγινε αλλαγή, κοίτα να δεις, έγινε αλλαγή προπονητή 2 μέρες πριν την προετοιμασία και του έπρεπε να περάσει τον Άγιαξ. Είδες τι έγινε με τον Άγιαξ, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Όλος ο κόσμος είδε τι μαγκές παιχτήκανε. Λοιπόν, έπρεπε και αυτούς να πάρει ένα χρόνο προσαρμογής. Είχε αυτή την πίεση στην αρχή. Σιγά σιγά δείχνει ότι το εξελίσσει το έργο και δεν βασίζεται στα πρώτα βιολιά. Δηλαδή είδες ότι ο Ζαμπά αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτος, ο οποίος περίστανε πρώτο βιολί. Παπ, τον άφησε στην απέξω. Ώρα ήταν. Ναι. Ο Ακπομ, καλός παίκτης, έχει δείξει πολλά καλά στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ίστρο. Μπήκε ο Σβιντέρσκι, δηλαδή δεν φοβάται ο Φερέιρα να κάνει αλλαγές, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσε να μπει και να αλλάξει 11 παίκτες. Να αλλάξει 5 παίκτες τέλος πάντων. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Έπρεπε να γίνει σιγά σιγά. Όλοι βλέπανε ότι ο Πασχαλάκης δεν είναι καλά. Δημιουργεί προβλήματα και στους αμυντικούς μπροστά, δεν έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό μετά από το πρώτο μάτς. Ήρθε η 5η αγωνιστική, μπήκε μέσα στο ΆΚΑ ο άλλος, τελειώσαμε. Έλα, σε ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε, ναι. Τα λέμε, για χαρά. Για πες μου, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Ακούω. Μάλλον μία ερώτηση που έχει 2 σκέλη. Έγινε. Η Ελεονόρα Μελέτη, σου άρεσε γυναίκα, σου άρεσε σαν. Πού έπαιρνε συνέντευξη? Πρώτον, θεωρώ ότι είναι πανέμορφη. Είναι μια γυναίκα που δεν έχει ψεγάδι. Τουλάχιστον έτσι όπως την είδα από την τηλεόραση. Δεν την έχω δει από κοντά. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να το επιβεβαιώσεις εσύ. Και δεύτερον, μπορώ να πω ότι έχοντας αναλάβει μια συνέντευξη μαζί σου, που ποτέ δεν ξέρεις τι θα απαντήσεις, και δύσκολες θεματολογίες, μία ο τζόγος, μία το ένα, μία το άλλο. Ήταν πολύ σωστή και διακριτική, και αυτό όμως που με παραξένεψε στην όλη συνέντευξη είναι ότι κάνατε μια πολύ όμορφη κουβέντα και στο τέλος της κουβέντας έρχεται και σου λέει, λες και στο λένε κάθε μέρα αυτό γυναίκες Γιώργο, και έρχεται και σου λέει, μήπως μπορώ να σας δώσω ένα φιλί. Και λέω, εντάξει, εδώ θα σηκωθεί όρθιος, θα πει δεν το πιστεύω από τη χαρά μου, θα πετάξει τη σκούφια του, θα πει ναι, και τελικά της λες όχι. Τι έγινε? Κόλωσες. Μπορεί και να κόλωσε, δεν μου το λες. Μπορεί και να κόλωσε. Το σκέφτηκε την ώρα που είπες όχι? Ήταν απλά ο αυτόματος πιλότος της άμυνας. Ήταν λίγο άμυνα. Έβαλες λίμπερο πίσω και λες μακριά. Αν το πάρεις για άμυνα,
το κάνω από την άποψη, τώρα μου το λες ο Αμαριό μέσα μου, ότι ένας άντρας χωρίς δόντια να φιλήσει αυτή τη γυναίκα. Ε, όχι, με συγχωρείς πολύ, αλλά... Τι είπα πως τώρα. Εσύ είσαι μυαλοπόλης, όπως είπες. Σωστός. Από την άλλη, το όχι το είπα, για σπάσιμο. Κάποτε, ήθελε να μιλήσει Μπεκατόρου, σε μια εκπομπή Καρντάσιας, εκεί με τον Αρναούτογλου και με τον Σταρόβα. Έχει να με καλέσει να μιλήσει. Και της πρόμω. Μου λέει γιατί, της λέω ξεβάφω. Ενώ στην Ελλοδόνα ήμουν πολύ πιο ευγενικός. Όχι. Απλά. Δυνατό όχι. Σε το μετάξα. Υπερβάλλεις θα έλεγα. Να σε ρωτήσω. Να με ρωτήξεις. Σινεμά βλέπεις. Σινεμά. Ναι. Ναι, γιατί. Όχι αν πηγαίνεις, αλλά αν βλέπεις ταινίες, δεν είναι απαραίτητο. Έχω δει πολλές στο παρελθόν. Έτσι. Πάρα πολλές. Εγώ τώρα πρόσφατα είδα μια νέα ταινία που κυκλοφόρησε, η οποία λέγεται Yesterday. Και η πλοκή αφορούσε έναν τύπο που παθαίνει ένα τροχαίο και παθαίνει ένα blackout όλος ο πλανήτης και μετά ξεχνάνε τους Beatles. Και αυτός ήταν μουσικός, οπότε επειδή έχουν ξεχάσει όλους τους Beatles, όλος ο πλανήτης τους Beatles, γράφει τα τραγούδια τους από την αρχή γιατί είναι ο μόνος που τα θυμάται. Για να οικονομήσει. Και φυσικά μου ξανακόλλησαν οι Beatles έκτοτε και έχω τώρα δύο εβδομάδες που το μόνο που ακούω είναι Beatles όλη μέρα. Τώρα τους ανακάλυψες. Ε, όχι, αλλά κάποιος χρειάζεται κάθε τόσο να σου θυμίζει τι τεράστια μπάντα έχουν υπάρξει οι Beatles στον πλανήτη. Είμαι εκτός συναγωνισμού. Ακριβώς. Και είναι αυτό που έλεγες πριν, μπορεί και σε πήρε ένας ακροατής και σου είπε για την Αγγλία, ότι μερικές φορές από εκεί ξεκινάει. Ότι στην Αγγλία ήταν οι Beatles και έγινε παγκόσμιο το φαινόμενο της μουσικής τους. Έτσι κάπως επηρεάζεται όλος ο πλανήτης. Εκτός συναγωνισμού είναι οι Beatles. Σου είπα προηγουμένως ότι εκτός συναγωνισμού, μακράν, νούμερο ένα είναι οι Beatles. Εντός συναγωνισμού, ποιοι είναι για σένα οι νούμερο ένα? Αυτή τη στιγμή ή γενικά? Γενικά. Κοίτα, εμένα μου άρεσε πιο ροκ μουσική, οπότε θα έλεγα ότι... Τα νιάτα μου και μέχρι να ενηλικιωθώ ακούγα πάρα πολύ AC/DC. Γεμάτος ήχος, ροκ καθαρός, μια παρέα. Επαναλαμβανόμενος. Επαναλαμβανόμενος, πολύ. Αλλά έβαζε ένα βινίλιο και για μία ώρα κοπανιώσουν. Και μετά ίσως ήταν η Queen. Για μένα, νούμερο ένα, μετά τους Beatles, είναι αυτή. Έχει υπόψη σου ότι ονομάστηκαν κυλιόμενες πέτρες, ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί οι κυλιόμενες πέτρες δεν χορταριάζουν ποτέ. Άντε να σου βάλω και το συγκροτηματάκι σου που για μένα όταν είναι στην αυλία τους είναι η καλύτερη που έχω δει μετά τον Big Floyd. Είχες πάει ο ΑΚΑ. Ε, ναι, είχα πάει ο ΑΚΑ. Φοβερή στην αυλία δεν είχα ήταν. Πάθει πλάκα. Εντάξει. Για πάρ' το. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.